Γεια σου Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά σκέφτομαι αν ο τρόπο που σου απαντάω εξαρτάται από τον τρόπο που μου μιλά. Νομίζω ότι εξαρτάται. Τέλεια. Έτσι θα έλεγα. Έτσι θα ήθελα να πιστεύω για να αισθάνομαι καλύτερα. Για να πει πώ πάμε. Πολύ καλά. Ε, όλα βαίνουν καλώ, θα έλεγα. Mm. Ξεκινάει ένα νέο άτομο στην ομάδα από Δευτέρα. Βεβαίω. Είναι έτσι αρκετά ωραία στιγμή. Mm -hmm. Ε, πέρα από αυτό, τι άλλο. Έχουμε να ανακοινώσουμε καινούριο meetup. Όχι ακόμα. Όχι αλλά, ακόμα. Αλλά, θα... την επόμενη φορά θα το ανακοινώσουμε. Ναι. Εντάξει. εντάξει. Α κλείσουμε την ημερομηνία. Αν και νομίζω έχουμε κλείσει σχεδόν τα πάντα, αλλά. Καταρχά, έχουμε ένα Docker Meetup το οποίο θα γίνει στον διάμεσο, στι 18 Απριλίου. Σωστά. Έχουμε ένα Docker Meetup σε δύο εβδομάδε περίπου από τώρα. Mm -hmm. Ναι. Που μένει απλά να ανακοινώσουμε, να βρούμε παρουσιάσει και να ανακοινώσουμε το θέμα. Έχω κάτι στο μυαλό μου, by the way. Πάντα έχουμε κάτι στο μυαλό μα. Ε, όχι να το κάνω εγώ όμω, ή εσύ. Α, oh, Ακόμα καλύτερα. Και θα μου πει πώ είμαι τόσο σίγουρο. Θα σου πω σε λίγο. Και έχουμε κι άλλο ένα meetup το οποίο θα γίνει. Δεν θα είναι το καιρ-meetup. Όχι. Αλλά θα γίνει στι 28 Μαου. Σωστά. More to come soon. Μου αρέσει. Μου αρέσει το cliffhanger. Βεβαίω. Ε, κάποιο άλλο νέο είχαμε και ήθελα να πω και δεν θυμάμαι τι. Δεν ξέρω, έχω μια θολούρα τώρα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν φταίει η, η, η σκόνη που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Η... η, αφρικανική σκόνη. Ναι. Η σκόνη από τη Σαχάρα. Από τη Σαχάρα, ναι, δεν ξέρω. Αλλά έχω τόσο λίγη συγκέντρωση. Έχω μήνε να έχω τόσο λίγη συγκέντρωση. Ο καιρό σίγουρα παίζει ρόλο. Εγώ νομίζω ότι σου φτιάχνει διάθεση. Όταν ξυπνά το πρωί, ας πούμε, και έχει έναν mm. ωραίο καιρό. Ξέρει, κακό ότι αν εμένα η μέρα μου ξεκινήσει και είναι πιο down. Δυστυχώ. Είναι σαν να τη σαμποτάρω, δηλαδή τώρα. Δεν έχω καθόλου λόγο να φάω τη ζάχαρη που έχω φάει σήμερα στο γραφείο. Ποια. <Συκλή> ε, δεν έχω καλό, κανένα λόγο να φάω αυτά τα πουράκια φυσικό βούτυρο που δεν ξέρω τι είναι αυτά που έχω πάρει. Είναι πολύ ωραία όμω. Και για κάποιο λόγο σου αρέσουν πάρα πολύ. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Ε, ούτε να εξαϊλώσω το μισό χαλβά που έφερε η Ροζαλία. Το μεσημέρι. Ε, οπότε όλα, όλα αυτά δεν. δηλαδή δε, 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 τώρα εγώ να ξέρει, είμαι λίγο χαλαρό, είμαι λίγο πεσμένο. Οπότε. Εντάξει, δεν, είναι, είναι κακό να είσαι πεσμένο. Όχι, ε, πεσμένο ε, εμ... εννοώ ότι είμαι. Εγκεφαλικά πεσμένο. Ναι. Νεκρό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ρελαντή, ταχύτητα, εκεί παίζουμε. Οκ. Okay. Οπότε αν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, θα πάμε να, να δούμε που θα μα βγάλει αυτό. Σε... Ακούγεται πολύ τρομακτικό αυτό. Ναι σε έχει απασχολήσει τίποτα τον τελευταίο καιρό που ήθελε να μοιραστεί, ή θα αρχίσουμε να μιλάμε για θέματα επικαιρότητα μέχρι να βρούμε. Γενικά κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, το οποίο νομίζω ότι βγαίνει προ τα έξω με διάφορε εκφάνσει. Για παράδειγμα, ήταν το θέμα που έχει να κάνει με την αυτοοργάνωση. Ναι. Ήταν το θέμα με την τύχη, την επιτυχία και όλα αυτά. Νομίζω όμω αυτό που πραγματικά υποβόσκει είναι το πώ μπορεί να βρίσκει συνεχώ την όρεξη και την ενέργεια να κάνεις πράγματα. Ναι. Πώς, πώς να μένει motivated και ναι, πώ μπορεί δηλαδή, συνεχώ Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το να είσαι ξεκούραστο, το να είσαι μια καλή φάση, όλα αυτά, αλλά είναι σαν να θε και ένα λίγο παραπάνω, Αυτό το, ένα λίγο έξτρα πρόξιμο mm. που θα μπορούσε να, ε, να έχει. Οπότε λίγο αυτό το κομμάτι είναι κάτι που με απασχολεί, αλήθεια είναι, τον ε, τελευταίο καιρό. Mm. Και πώ μπορώ εγώ για τον εαυτό μου να το βελτιώσω. Mm. Ε, 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 πολύ καλό πώς συντηρείς και διατηρείς το motivation σου. Τι θες να το πεις όρεξη ναι. ή ναι, θες να το πεις εμ, τη διάθεση, την παρακίνηση. Δηλαδή, ναι. 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 Το motivation δεν ξέρω πώς το λες ελληνικά. Το έχω στο νου αλλά δεν ξέρω... Παρακίνηση, δεν δηλαδή, ναι, ναι, Παρακίνηση μάλλον. Ε, εγώ έχω παρατηρήσει με τον εαυτό μου ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν που μου δίνουν τόπα. Mm -hmm. Αυτό το, το έχω παρατηρήσει που μπορεί να είναι από πολύ απλά και στον έλεγχό μου πράγματα μέχρι ε, λίγο πιο μέχρι αρκετά λιγότερο στον έλεγχό μου και που μου δίνουν πολύ περισσότερη ντόπα δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο θα έλεγα ότι η λιγότερη δυνατή ντόπα που θα πάρω είναι να στείλω ένα email mm -hmm. δηλαδή να κάποιος μου στείλει κάτι και εγώ παπ αυτό φεύγει η επόμενη είναι ξέρω εγώ inbox zero για κάποιο λόγο που δεν με νοιάζει και τόσο να πω την αλήθεια. Αλλά οκ, okay, να πεις ότι καθάρισα ότι υποχρέωση έχω. Και νομ, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ντόπα που παίρνω από τη δουλειά είναι όταν κλείνει ένα deal. Αυτό η, δεν ξέρω το τι γίνεται ηλεκτροχημικά μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Πανικός. Ναι, είναι, είναι πανικός. Και αυτό με τροφοδοτεί για πολύ παραπάνω μετά. Δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι όλα αυτά εμένα συνδράμουν στο να μου δώσουν όρεξη να κάνω και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι έχει αρκετή αξία να συζητήσουμε εδώ είναι τι είναι αυτό που μπορεί να φέρει στον έλεγχό σου. Mm -hmm. Γιατί δεν μπορώ να σου πω ότι. Εμ, α, εντάξει, ε, κλείσει την καλύτερη δουλειά τη ζωή σου εταιρεία και μετά ξέρω εγώ, θα έχει ε, για τρει μήνε motivation no matter what. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, αυτό μα είναι και το, και το δύσκολο το πώ. Εμ... Όλα αυτά τα μικρά που είπε τα καθημερινά που σου δίνουν ντόπα, τα οποία ανά άνθρωπο, ανά περίοδο, ανά οτιδήποτε μπορεί να αλλάζουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να πει ότι, φιλέ, στρώνει το κρεβάτι στο πρωί να. και έχει ντόπα μετά. Οκ, okay, κατάλαβα. Για κάποιου ανθρώπου μπορεί αυτό να ισχύει όντω, για κάποιου μπορεί να μην ισχύει. Αλλά νομίζω ότι για τον καθένα είναι είναι πολύ σημαντικό, ή για μένα έχω βρει ότι είναι πολύ σημαντικό να βρίσκω τέτοια πράγματα και να τα εκμεταλλεύομαι προ όφελό μου. Γιατί. Μια μεγάλη συνειδητοποίηση που έκανα ή τέλο πάντων κάτι το οποίο είμαι στη φάση που συνειδητοποιώ αυτή την περίοδο είναι το ότι αν συγκρίνω τον εαυτό μου σήμερα και τον εαυτό μου πριν από 15 χρόνια, mm. ε, πριν από 15 χρόνια ήμουνα συνεχώ στα κάγκελα. Δεν, ε, δεν ένοιαζε τίποτα, ήμουνα εδώ στα όλα. Ναι, 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 ναι. Μ' αρέσει και με ενδιαφέρει να κοιμηθώ μόνο όσο χρειάζεται για να μην κουτουλάω το επόμενο πρωί. Ε, προφανώς και θα δω και τους φίλους μου, τη, ξέρω εγώ, την κοπέλα μου, τη, την οικογένειά μου. Το, mm. Θα πάω λίγο από τη σχολή για να πιω καφέ για να κάνω κάποια μαθήματα. Θα δουλέψω. Κοιτάξτε. εντάξει, οκ. Okay. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι... Α, και ξέρω εγώ 6 με 8 ώρε πρέπει να κοιμηθώ. Ναι. Mm. Και τώρα όλη αυτή η ενέργεια. Μπορεί να έχω την ίδια ξεκούραση, μπορεί να έχω την ίδια ενέργεια φυσική, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορώ να τρέξω την ίδια πόσα, πώ να το πω. Δηλαδή, σε επίπεδο αντοχή, mm. δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ενέργειά μου, αλλά η ενέργεια που έχω να ξεκινήσω πράγματα για να κάνω πράγματα και να πάω στο επόμενο και φέρει και αυτό και φέρει και το επόμενο και φέρει και φέρει και φέρει. Δηλαδή, αυτό το. Ο μη κορεσμό στο να κάνει πράγματα. Mm. Είναι πολύ διαφορετικός. Άρα το να πάω και να βρω τα πράγματα τα οποία μου δίνουν αυτή την τοπομίνη, ώστε να μπορέσω να πάω στο επόμενο, mm. θεωρώ ότι είναι χρυσάφι. Και είναι κάτι το οποίο το εξερρυνώ πάρα πολύ τώρα και προσπαθώ να δω πώ θα το ε, προχωρήσω από εκεί. Τι έχει να σε βοηθάει, Έχω δει... Καταρχά, με βοηθάνε πάρα πάρα πολλά μικρά πράγματα. Mm. Μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο και μικρό πράγμα να ξυπνήσω σχετικά νωρί τη μέρα μου, να το ξεκινήσω. Να μην κολλήσει η το πρωί και αισθανθώ ότι έχασα ξέρω, δύο ώρε στο σπίτι και δεν έκανα κάτι. Να, να έρθω στο γραφείο και να πω μπράβο, θα κάνω και το πρώτο. Δηλαδή να μπω στο γραφείο και μέσα σε μισέω 45 λεπτά να έχω πάρει τον καφέ μου, γιατί είναι απαραίτητο. Ναι, ναι. Και να έχω κάνει και το task, το πρώτο. Μπορεί να είναι καθόλου στα email μου, μπορεί να είναι κάτι σε κώδικα, μπορεί να είναι κάποιο review. Δεν έχει, δεν έχει σημασία, αλλά το ότι έφτασα να ξεκινήσω να είμαι παραγωγικό. Και βλέπω την ώρα και λέω: Φίλε, έχω ακόμα τη μέρα μπροστά μου. Μπορώ mm. τώρα να κάνω πράγματα. Αυτό mm. έχω παρατηρήσει ότι με βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεκινήσω καλά τη μέρα μου. Υπάρχουν άλλε μέρε, οι οποίε το πρωί μπορεί να έχω να πάω να πάρω κάτι από μια υπηρεσία. Μπορεί, ξέρεις, δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι πιο διαδικαστικά και πρέπει να γίνουν. Και μπορεί να φτάσω στο γραφείο, ξέρω εγώ, 10 10.30 ή 11 η ώρα. Mm. Και εκεί πέρα λέω: Πώ πω. Τελείωσε. Πάει η μέρα. Δεν, δεν ισχύει αυτό. Mm. Δηλαδή, η διαφορά μπορεί να είναι μια μισή ώρα, δύο ώρε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό. Αλλά μόνο και μόνο η σκέψη εκείνη τη στιγμή ότι πάει το 25% τη μέρα έφυγε. Yeah. Ε, η αλήθεια είναι ότι αυτό και εμένα με... μου πέφτει βαρύ. Δηλαδή, αν πανιώσω ότι πέρασε χρόνο αναξιοποιητό. Ναι. Yeah. Έχει, έχει, αντίκτυπο πάνω μου. Αυτό δεν είχε παλιά όταν ήμουν μικρότερο. Ήμουν yeah. οκ. Okay. Αυτό δηλαδή έχει, έχει μεγάλη διαφορά. Και το άλλο πράγμα το οποίο βλέπω, ή τουλάχιστον σε μένα ισχύει, είναι ότι αν κάτι βλέπω ότι μου δίνει τόπα, mm. προσπαθήσω να το βάλω σε μια ρουτίνα, με το που το κάνω ρουτίνα μετά από λίγο καιρό, στα να μου δίνει τόπα. Το οποίο είναι ο τρόπο yeah. που δουλεύει μάλλον από αυτό το σύστημα. Αλλά. Εμένα, εμένα, εξαρτάται. εμένα εξαρτάται. Είναι μερικά πράγματα, τα οποία είναι όπω λες, και είναι και κάποια άλλα τα οποία για μένα λειτουργούν πάντα. Δηλαδή, ο πρωινό καφές που θα πάμε να πάρουμε. Το οποίο το κάνουμε από τον COVID και μετά. Μωχά. Mm -hmm. Όντω. Ναι. Ναι, γιατί ναι, παλιά είχαμε το, το ritual του πρωινού καφέ του γαλλικού. Ναι, 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 ναι. Και... Κάποια στιγμή ξεκινήσαμε να ζούμε μέσα στον COVID να πηγαίνουμε και να πίνουμε στον Νίκο εσπρεσάκι το πρωί. Έτσι ξεκίνησε. Ωραία. Ο Νίκο μα λείπει. Ο Νίκο μα λείπει. Δεν νομίζω ότι μα βλέπει, αλλά ναι. Αν μα έβλεπε όμω, να ξέρετε ότι μα λείπει το, ναι. το, το πρωινό Ήταν η ε, γαλλικού. Ότι μπορούμε το ένα καλοκαίρι να πάμε να τον βρούμε. Θα μπορούσαμε. Γιατί ξέρουμε που είναι. <laughs> λοιπόν. Ε, αυτό είναι από τα πράγματα που ακόμα και τώρα λέω ο, είναι ο πρωινό καφέ και είναι και ο καφέ μετά το φαγητό. Ναι, αυτά. Ναι. Δεν, δεν μπορώ να σου πω ότι αυτά μου δίνουν όρεξη για τη μέρα μου, αλλά αυτά με κάνουν. ανεβάζουν λίγο το, το baseline μου εκείνη τη στιγμή. Ναι, το, ναι. Που, το, που, το που βρίσκομαι. Αυτά όμω είναι απλά πράγματα και αυτά είναι από μόνο του απολαυστικά. Δηλαδή αυτό έχει, έχει σημασία. Δηλαδή κάτι το οποίο κάνει να είναι από μόνο του. Δηλαδή να έχει, ναι, να έχει μια εγγενή απόλαυση αυτό το οποίο κάνει. Νομίζω βέβαια ότι ο καφέ συγκεκριμένα σου δίνει και ντόπα. Μπορεί, ναι, δεν ε, Νομίζω ότι κάτι διαγείρει ναι. στο ντόπαμιν σύστημα του μπορεί. οργανισμού σου. Μπορεί. Ε, το να απαντάω emails, ο μόνο λόγο που με κάνει και αισθάνομαι καλά είναι γιατί νιώθω ότι έχω λιγότερα πράγματα να κάνω. Mm -hmm. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να μην μου δίνει ευχαρίστηση το είτε έχω να απαντήσω 10 μέλη στη 0. Αυτό το οποίο για μένα... Τι έχω αρχίσει να εντοπίζω για τον εαυτό μου το οποίο δεν μου αρέσει. Όταν έχω πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο χρόνου συχνά καταλήγω να κάνω λιγότερα πράγματα. Ισχύει αυτό. Και κλείνω τη μέρα πολύ πιο αποδοτευμένος. Mm -hmm. Και, Και α... αυτό. αυτό δεν μ' αρέσει. Είναι από τα λίγα πράγματα που ενώ γενικά λέω: OK, δέξω κάποια πράγματα για το πώ είναι. Αυτό δεν θέλω να είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό θα το πολεμήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, τι θέλω να πω. Εγώ παρατηρήσω ότι υπάρχουν μέρε που μπορεί να έχω κάποια meetings που μόνο και μόνο επειδή θα κάνω το meeting. Δεν μιλάμε για ματαιότητα εντελώ. Μόνο και μόνο που θα κάνω το meeting και κάτι θα βγει από εκεί που θα με κάνει να αισθανθώ καλά. Αυτό θα με τροφοδοτήσει. Να βγάλω και άλλα tasks. Δηλαδή, είναι στιγμές που επειδή γίνεται κάτι πάρα πολύ μικρό και σήμαντο, το οποίο όμως με κάνει και αισθάνομαι καλά, mm -hmm. μετά είναι σαν να απασφαλίζω το μηδραλιοβόλο και αρχίζω να βγάζω δουλειά ανευπροηγουμένου. Ναι. Mm -hmm. Αυτό το έχω εντοπίσει. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω μέρο τη καθημερινότητά μου, αλλά είναι κάτι το οποίο έχω εντοπίσει ότι, ότι δουλεύει. Το άλλο που είπες, το να ξυπνάω πρωί επίση. Δηλαδή, άμα ξυπνήσω πρωί. Που πλέον έχω στο ξυπνητήρι, δεν ξυπνάω πολύ αργά. Δηλαδή, δυστυχώ δεν έχω σταντάρ ώρα που ξυπνάω. Δεν είναι... Ναι. Έχω καταλήξει δεν είναι πρόβλημα αυτό πλέον. Όχι. Ειδικά, άμα δεν έχει θέμα στο τι ώρα θα από το σπίτι για το πόση ώρα θα κάνει. Αυτό θέλω σου πει. μερικέ φορέ έχω αικίντο αυτό <laughs> θα ήθελα να είναι διαφορετικά. Αλλά και πάλι δεν είναι τραγικό. Δηλαδή, το νωρίτερο που θα ξυπνήσουν 7.30 πλέον, mm -hmm. δεν ξυπνάω πριν τι 7.30 και το αργότερο που θα ξυπνήσω, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, είναι μέχρι τι 9 κάποια στιγμή. Mm -hmm. Συνήθω ξυπνά 7,5-8,5 εκεί ανάμεσα. Αυτό που μόνο του μου δίνει χαρά. Και είναι από τα λίγα πράγματα που επειδή φοβάμαι να το χαλάσω, έχω αρχίσει να προσέχω το βραδινό μου ύπνο λίγο παραπάνω. Δεν το κάνω κάθε φορά. Κάποιο τα έλεγε ναι. αυτά. Αλλά έχω γενικά τον νου μου. Δεν, δεν μπορώ να είμαι εντελώ. Ε, γιατί αν το βράδυ κάνω κάτι που το χαίρομαι, δεν θέλω να το κόψω αμπράπτη. Δηλαδή αυτό δεν θα με αφήσει ναι. να κοιμηθώ. Το βράδυ. Okay. Ε... Το έχω. Ε, ε, κάποια ταινία, α πούμε, θα είναι αυτό, κάποια διασκέδαση ή ναι, οτιδήποτε ναι, 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 ναι. μπορεί να κάνει ναι. το βράδυ. Κάποια ταινία ή κάποια διασκέδαση ή μπορεί να διαβάζω κάποιο άρθρο. Αυτό είναι το πιο, το πιο σύνηθε. Δηλαδή, το βράδυ συνήθω ανοίγω λάπτοπ κάποιε φορέ, το έχω εντοπίσει εντελώ μηχανικά στο σαλόνι που είμαι και ξαπλώνω και απλά διαβάζω μαλακίε. Και... Αν κάποια στιγμή είμαι σε καλό μου διαβάσματο, δεν το σταματάω. Νομίζω ότι το επόμενο επίπεδο για μένα είναι να αφήνω το laptop στο αμάξι. Το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά κοντά ώστε Α, να, να έχω την ηρεμία ότι αν χρειαστεί μπορώ να έχω πρόσβαση στο laptop. Mm. Αν και αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λιγότερα πράγματα τα οποία συμβαίνουν το βράδυ σε σχέση με την εποχή του Schorstern. Ναι, mm. ρε. Όπου όλα σκάβουν. Αλλά έχουμε όλοι PTSD, ρε, φίλε. Αλλά εγώ, νιώθω, εγώ δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ε, ε, δεν νιώθω. Είναι φορέ που θα πάω ποιοί θα μου πούνε οι δικοί μου ξέρει. Έλα το μεσημέρι για φαγητό το Σαββατοκύριακο. Θα πάω με backpack, με την τσάντα. Εννοείται. Εντάξει, θα τα αφήσω στα μάξι πλέον. Αλλά θα. δεν το τα αφήνω στα μάξι, γιατί δεν ξέρω. αλλά το παίρνω και τα αφήνω. μπορώ να μην το ανοίξω καθόλου. Ναι, 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 όχι, υπάρχει. Τρελό, ε. Το, το PDSD είναι τρελό. Αλλά προσπαθώ να το κλείνω το λεφτό με το λάπτο. Το, βασικά δεν το ανοίγω. Κατά κύριο λόγο στο σπίτι πλέον. Πρωινό ξύπνομα βοηθάει. Σίγουρα. Αυτέ τι μέρε είμαι λίγο πιο. Έχω μια θολούρα, ρε παιδί μου, γενικά. Δηλαδή, δεν βγαίνει δουλειά. Δεν έχω, δεν έχω motivation καθόλου. Δηλαδή, και δυστυχώ επειδή έχω πράγματα που λέω πω, πρέπει να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, αυτό επίση δεν βοηθάει. Κάτι το οποίο νομίζω ότι συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που είπε, ότι όταν επεκτείνει τον χρόνο, κάνει δύο τα πράγματα. Ε, εγώ το έχω πάρα πολύ αυτό. Γενικά, έχω πάρα πολύ μεγάλη αναβλητικότητα ή τέλο πάντων έτσι αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν αυτό μπορώ να το αποδείξω ιατρικά, αλλά. Στο μυαλό μου συνεχώ. Το δηλαδή, να αναβάλω πράγματα μου είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και για μια φορά θέλω να αποφύγω καταστάσει, θέλω να αποφύγω πράγματα, και είναι πολύ εύκολο να πω ότι ας το, αύριο, 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 μόνο και μόνο γι' αυτό. Όταν λοιπόν τώρα λοιπόν, πλέον έχω λιγότερη ενέργεια να κάνω πράγματα, ένα λάθο μάλλον που κάνω είναι να βάζω λιγότερα πράγματα σήμερα. Μου λέω, θα κάνω σήμερα, ρε παιδί μου. Οκ, mm. okay. δεν μπορώ πλέον να κάνω 10 πράγματα. Θα κάνω 6. Ναι. Mm. Το οποίο πάει και χτυπάει αυτόματα στο πρόβλημα τη ε, επέκταση του διαθέσιμου χρόνου. Ναι. Άρα, επειδή αντί να κάνω έξι πράγματα σε, ξέρω, εγώ, στη μισή μέρα, λέω τώρα τυχαία πράγματα, τυχαία νούμερα, α πούμε, δεν έχει σημασία πολύ το, το ακριβές, ακριβέ. Τώρα έχω ολόκληρη τη μέρα να κάνω αυτά. Mm. Οπότε έχω περισσότερο χρόνο να μαλακιστώ. Ναι. Οπότε μου φεύγει πάρα πολύ εκεί πέρα. Και κάτι το οποίο δοκιμάζω πολλέ φορέ είναι να, να, με πηγαίνω ρε παιδί μου τρένο. Ναι. Και δουλεύει. Απλά έχω παρατηρήσει ότι πλέον δυσκολεύουν. Θα το κάνω μία, δύο, τρει μέρε ερή. Κάπου mm. εκεί θα θα ζοριστώ. Mm. Δεν θα μπορέσω να το κρατήσω, να το κρατήσω ρυθμό αυτό. Για, Έτσι δεν να ξεκινά από τι εύκολε δουλειέ. Το κοιμάζω διάφορα, αλλά κάπου χάνομαι συνήθω. Κάπου δηλαδή. Κάπου θα ζορίσει η κατάσταση. Εγώ να ξέρει μια καινούργια ιδέα. Για πε. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για το Sorcerer Week σε προηγούμενο επεισόδιο. Που λέμε. Wiki Weekend. Week. week, week. Week, week, Μια ολόκληρη εβδομάδα που δεν υπάρχουν κοινωνικέ υποχρεώσει, Δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο δουλειά. Okay. Και το κάνει στην ελευθερία του χρόνου μέσα. Έχω μια καινούρια ιδέα. Ε, η οποία με ταλαιπωρεί και καιρό μέσα στο κρανίο μου και είναι δουλειά όσο γίνεται χωρίς ίντερνετ okay. και χωρίς επικοινωνία δηλαδή δουλειά αεροπλάνου δουλειά αεροπλάνου Mm -hmm. Γιατί, άμα σκεφτεί. Ε, με... Καταρχά, μεγαλώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευθύνε παραπάνω. Οκ. Mm -hmm. okay. Δηλαδή, κάποιο σε χρειάζεται. Ε, πιστεύω ότι σε αυτό καλό να μπαίνουν κάποια όρια. Ποιο είναι αυτό ο οποίο μπορεί να σε χρειάζεται, πόσε φορέ μπορεί να σε χρειάζεται και γιατί μπορεί να σε χρειάζεται μέσα τη μέρα. Mm -hmm. Και πού κολλάει όλο αυτό. Ξεκινά να κάνει μια δουλειά η οποία θέλει στο μία ώρα αφοσίωσης. Οκ. Okay. Λοιπόν. Και, ναι. Μια ντομάτα. Ναι. Ξεκίνεται μια ωρα αφοσίωση. οκ λοιπον ντοματα ναι ξεκιναει μια ντοματα λοιπον Και στη μέση της ντομάτας ε, χτυπάει το courier που έχει φέρει το λάπτοπ για το άτομο που θα έρθει για marketing. Τελείωσε. Στην έσφαση εκείνη τη στιγμή. Άσ' ε, το courier. γιατί το courier πες πα πα πα. Σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος και έχει να σου πει κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Δύσκολο. Τελείωσε. Τελείωσε η δουλειά. Τελείωσε η συγκέντρωσή σου πάνω την αρχή. Γάμα το κούρι, γιατί θα έρθει και απει. Τάκ, τάκ, υπέγραψε το. Ευχαριστώ. δεν έχει cognitive load. Οι, οι διακοπέ είναι σημαντικό. Ενώ το να, η να διακόπτεται μάλλον η δουλειά σου ε, από κάτι είναι πολύ, πολύ, σημαντικό κομμάτι αυτού του, και του πράγματο. Επηρεάζει και το motivation αυτό το οποίο έλεγε στην παρακίνησή σου. Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι πραγματικά σαν έχεις κινήσει, να έχει ξεκινήσει να κάνει ένα διακοσάρι mm. και στη μέση του διακοσαριού να, να σου πει κάποιο σώπα, στο παστό. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβρει ε, τη δύναμη να, να τρέξει γόρι και που ε, μην τίποτα. Είναι ένα επεισόδιο ένα που έχει πάει ο Άντριου Χιούμπερμαν σε ένα κυνηγό στον Κάμερον Χέιν. Είναι ένα τύπο ο οποίο όλη την ώρα πιάνει κάτι ελάφια και έχουν κάνει ένα challenge, μια πρόκληση, δεν ξέρω, που είναι να πάρει μια, να κουβαλήσει μια πέτρα η οποία ζυγίζει, ξέρω, 30 κιλά, κάτι τέτοιο και να ανέβει 2 χιλιόμετρα με αυτή σε ένα hike. Okay. Και ήταν ε, ο Χιούμπερμαν και τον βοήθησε ξεκινήσει και είχε ένα μάνικο μέχρι στι... Α, μάνικο, λέει, ένα μακρύ μάνικο μέχρι που έμεινε με το t-shirt, μέχρι που έμεινε χωρί μπλούζα. Και τον βοηθούσαν να τα βγάλει αυτά χωρί να κουμπίσει την πέτρα κάτω. Γιατί λέει, άπαξ και την ακουμπήσω. Τελείωσε. Τελείωσε δεν την ξανασήκωσα. Μα είναι, είναι το ίδιο παντού. Ε, σκέψου, πας για γυμναστική. Ναι. Και κάνει μια άσκηση για, η οποία είναι για σένα δύσκολη. Ναι. Και σου λέει κάποιο, ξέρω εγώ, είναι τρία σετ. Ναι. Και στα δύο σετ σταματά για ένα λεπτό, δύο λεπτά. Ναι. Και συζητά κάτι άλλο και χαλαρώνεις και λες μου πώς να μην το κάνω. Με το που κάνει αυτό, με το που σταματήσει εκείνη τη στιγμή το flow, Τελείωσε. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν πηγαίνω γυμναστήριο ε, για βάρη, παρόλο που το, τώρα το έψησα, έστειλα και, και, στον Άγγελο και με παρακινήσει να πάμε μαζί. Ε, όταν πήγαινα, εκεί που πήγαινα, ε, δεν έκανα διάλειμμα ποτέ στην ουσία. Δηλαδή πήγαινα από τη μία άσκηση στη μία μυϊκή ομάδα, στην άλλη άσκηση της άλλη μυϊκής ομάδας. Και μετά πίσω στην άλλη. Εντάξει, αυτό παρά είναι. Εγώ έχω θέμα με το διάλειμμα. Δηλαδή το να επιστρέψω πίσω στη γυμναστική μετά από 1,5 λεπτό έχω... χρειάζομαι μηχανισμούς γι' αυτό. Δεν παίζει τον αυτόματο. Δηλαδή πρέπει, αν έχω ζοριστεί δεν παίζει τον αυτόματο. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να παίζει ε, καλή μουσική στα ακουστικά μου. Σίγουρα δεν μιλάω εγώ ποτέ στο γυμναστήριο. Ποτέ. Δεν... Όσο κοινωνικό μπορεί να είναι για μένα το Aikido που εκεί θα πούμε και δύο μαλακίες κάποιες στιγμές που... είμαι από αυτού που δεν μιλάνε και πολύ αλλά Οκ. Okay. Όσε φορέ έχω πάει γυμναστήριο για βάρη και για τέτοια πράγματα, θέλω οριακά μηδενική επικοινωνία. Γιατί θέλω να συγκεντρωθώ στο το οποίο κάνω. Δεν αν πιάσω, αυτό, πιάσω, αν πιάσω με το κοινωνικό, μένα μου είναι δύσκολο να επανέλθω. Αυτό με το διάλειμμα. Μεγάλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι. Υπάρχει στην τεχνική πάντω. Το διάλειμμα χρειάζεται. Χρειάζεται. Γιατί νευρομικά, όταν πα και στρεσάρει έναν μη και σε ένα σημαντικό κομμάτι τη αντοχή του, Θέλει ναι. κάποιο χρόνο για να μπορέσει να κάνει και το επόμενο σετ. Ναι, αλλά εσύ μετά ότι μπορεί να κάνει jumping jacks ενδεχομένω, ναι, να κάνει το ίδιο. Ρε, δεν είναι ηρεμίο ο οργανισμό σου. Πρέπει να. είναι σαν να μου λε ότι κάνω κατοστάρι ελεύθερο και μετά επειδή κάνω κατοστάρι ήπτιο, δεν πειράζει. Δεν είναι, ναι, είναι. Όχι, όλα... ρε, αλλά μπορεί. Άμα κάνει. Ε... Δηλαδή δεν έχει. Κάνεις... Ωραία, έστω ότι κάνει μία άσκηση για του ώμου. Ναι. Δεν σε μπορεί να δει κάτι να κάνει squats μετά. Εντάξει. Ωραία. Αυτό πρώτη φορά μου το πήγε να στήσει, είναι δικό μου δημιούργημα. Δεν διαφωνώ. Απλά σκέφτομαι ότι μάλλον για κάποιο λόγο σου λένε ότι πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα μετά. Και σε επίπεδο απόδοση, για μένα έχει κάθε διαφορά. Το έχει δοκιμάσει αυτό που σου λέω. Όταν κάνω ασκή back to back, σίγουρα. Διαφορετικού είδου ασκή. Ναι, ναι, ναι. Κάνει. παιδί mm. μου ξέρω εγώ. Στήθος πλάτη, ξέρω που είναι mm. το κλασικό. Επειδή προσπαθεί και εμεί να είναι και λίγο ο ένα να είναι αντίστροφο από τον άλλον, σαν κίνηση κάπω. Okay. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με το να πει ότι κάνω μια άσκηση με σημαντικό διάλειμμα στη μέση. Mm. Έχει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρει το γλυκογόνο και να το κάνει, ξέρω εγώ, μπαρούτι εκεί πέρα για να γίνει δουλειά. Όσο, κάπω πρέπει το. Ναι. Δεν είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι, είναι βενζινοκίνητο. Θέλει λίγο να, να μαρσάρει στην αρχή. Μικρή παρένθεση. Το ξέρει ότι τα αυτοκίνητα τρογών, είναι ηλεκτρικά. Ναι. Εγώ δεν το ήξερα. Το κατάλαβα τελευταία. Στην ουσία αυτό απλά το κάνει η ηλεκτρική η ενέργεια. Η μπαταρία και... είναι η μόνη διαφορά. Η, η μπαταρία. Η, του... η αποθηκευμένη ενέργεια. Ναι. Anyway, απλά το, επειδή είπε ε, αυτό, το, το άλλο το οποίο προσπαθώ να κάνω κάποιε φορέ είναι να βάζω έναν στόχο για τη μέρα. Ένα. Ναι. Εκεί έχω παρατηρήσει το εξή. Αν κάνω strike ή streak, όπω καταλάγετε, αυτό, δηλαδή αν έχω κάποιε μέρε που πετυχαίνω το στόχο, ποιο μπορεί να είναι ο στόχο να κλείσω τα λογιστικά να στείλω αυτό το email. Ή την επόμενη μέρα είμαι έτοιμο να πετύχω τον επόμενο. Ε, πιστεύω, αν πετύχω τον χθεσινό, πιστεύω ότι πετύχω και τον επόμενο. Και αυτό με βοηθάει γενικά. Γιατί, άμα σκεφτεί το εξή, αν πολλέ φορέ έχει την αυτοπεποίθηση ότι εγώ, όσε φορέ έχει την αυτοπεποίθηση ότι εγώ αυτό μπορώ να τα φέρω όλα ει πέρα, τα φέρνει. Δεν προφανώ δεν λέω να έχει την αυτοπεποίθηση και ότι θα φέρει πέρα πράγματα που δεν μπορεί, αλλά αν ναι. αρχίσει και σκέφτεσαι πώ θα τα προλάβω τώρα και. <σφυ> όχι, όχι α, αυτό α, 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 αυτό. Αν αυτό που το οποίο είναι το αντίστοιχο με αυτό το οποίο είπε, που, λες Α, να την κάνω την άσκηση. Όχι. Είναι ακριβώ το ίδιο <σφυ> πράγμα. Με το, με το που βάλει, ή τουλάχιστον με το που βάλω εγώ stop στον εαυτό μου, σε οτιδήποτε. Μπορεί να είναι τρέξιμο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ειδικά στα πράγματα που είναι αντοχή. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο να ξαναπάρει μπρος από τα μηχανή. Mm. Ε, με ζωρίζει πάρα πολύ. Mm. Οπότε, ο, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βρίσκω πράγματα τα οποία μου δίνουν τό τόπα μικρά-μικρά. Για παράδειγμα, πα όταν είχα ξεκινήσει και κάνω λίγο παραπάνω ε, γυμναστική, στην αρχή υπήρχε παραπάνω τόπα. Τώρα αυτό έχει πέσει. Mm. Δεν έχω την ίδια τόπα, α πούμε, όταν πηγαίνω για γυμναστική. Ναι, αυτό που κάνουν πολλοί γυμναστέ για αυτό είναι σου αλλάζουν το πρόγραμμα πολύ, αλλά σε μένα αυτό δεν δουλεύει. Από δεν με πειράζει. Έχουμε συνεχώ καινούργια πράγματα. Δεν είναι ότι βαριέμαι να κάνω. Α, πάλι θα ναι, κάνω. Σε, μένα, δηλαδή, σε μένα δεν δουλεύει γιατί. Άμα δεν περνάω καλά κάνοντα αυτέ τι ασκήσει, κάνοντα την άσκηση. Δηλαδή, ένα από του λόγου που μου αρέσει το Aikido είναι γιατί είναι super fan για μένα. Mm -hmm, okay. Δηλαδή, οι στιγμέ που κάνω τι κολοτούμπε και τι ρήψει και. περνάω πάρα πολύ καλά εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το νικήσει τίποτα. Κάνω την ίδια άσκηση συνέχεια. Όταν κάνω μια άσκηση, δηλαδή. Όταν έκανα γυμναστική και έκανα. Ε, έκανα ένα παλικάρι personal training όταν έμενα στα Πετράλουνα και κάνα mountain bikers, κάτι που φέρνει. mountain στα... climbers. Ναι, αυτό τέλο πάντων, ναι, αυτή τη μαλακία. <laughs> αυτό το βαριό μου, αυτό το μαλακία εντελώς. Δηλαδή δεν το έβρισκα καθόλου φαν. Ε, το... το deadlift το βρίσκω πάρα πολύ φαν. Okay. Δηλαδή το, το deadlift. <laughs> γιατί το ένα σου φαίνεται φαν και το άλλο δεν σου φαίνεται φαν. Γιατί το ένα είναι μια εντελώ μηχανική κίνηση το mountain climbers, πώς λέγεται αυτό. Ενώ το deadlift έχει τεχνική. Okay. Το... Okay. Θεωρητικά, Θεωρητικά όμως ενδορφίνες σου δίνει πιο πολλές το πρώτο. Ναι ρε, αλλά εγώ τι, τι να σου πω τώρα. μπορεί να έχει μπει λάβει στο καλό στον εγκεφαλό <σχ> μου. τι να σου πω. Δεν, το deadlift που έχει τεχ 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 τεχνική, γιατί μου είχε πει... αν θα κάνω μια άσκηση. Μου λέει που επειδή δεν έχει κάνει ξανά στη, ζωή σου γυμναστική και αυτά, μου λέει θα προσέξουμε. Γιατί κάποιοι έχουν τύχει να ταλαιπωρήσουν τη μέση και αυτά. Οπότε μου λέει πρόσχε, μου λέει την τεχνική πώ πάει. Και είναι το κετό. Οπότε Είχα το μυαλό μου και ήξερα ότι πρέπει να το κάνω καλά, πρέπει να νιώσω αυτό, να μην νιώσω το άλλο. Οπότε, mm -hmm, είχε... Okay. Μην τρίγκαρε εμένα πάρα πολύ αυτή η άσκηση. Άρα δεν θες τόσο πολύ να είναι μηχανική η γυμναστική σου, αλλά να είναι λίγο πιο... Άμα, άμα είναι μηχανική, ε, πρέπει να έχω καλή μουσική, καλό podcast. Δηλαδή, πρέπει να γίνεται στο... Podcast και γυμναστική δεν μπορούμε να τη Αν είναι... Οπότε και στο τρέξιμο, ξέρω εγώ, που είναι μηχανικό για μένα. Αλλά αν, που δεν τρέχω, αλλά αν τρέξω. <laughs> ε, <laughs> ε, à, ναι, αν, έτσι, Αν, πότε και μερικέ φορέ. Α, πήγαινε να Πρέπει να πάει στο background αυτό το οποίο είναι βαρετό. Okay. Και πρέπει να κάνω, και να μπει στο foreground κάτι άλλο. Γι' αυτό πολλές φορές όταν βαριέμαι και θέλω να έχω λίγο παρακίνηση, βάζω μουσική και ακούω, η οποία ξέρω ότι μου αρέσει. Mm -hmm, okay. Το οποίο κάπου το είδα. Λέγανε ότι λειτουργεί γιατί έχει predictability. Η μουσική η, η μουσική που, που σ αρέσει, η ταινία που σου αρέσει το να βλέπει. Δεν θυμάμαι με ποιον συζητούσα τι προάλλε. Μπράβο. Ε, είχα, βγει, είχα, βγει, με του Θάνου από του Social Nerds και πίναμε τρει ματσιμπύρε μα και έλεγα, λέγαμε για διάφορε ταινίε τι οποίε έχουμε δει πολλέ φορέ ο καθένα. Και εγώ είναι κάποιε ταινίε τι οποίε έχω δει 30 φορέ. Okay. 40, δεν ξέρω. Okay. Δηλαδή, ήταν μια περίοδο που με την αδερφή μου γυρνούσαμε από το σχολείο από το έχει ξαναπεί αυτήν. Και βάζαμε και βλέπαμε, ξέρω εγώ. Ήταν κάποια διαφορετική ταινία κάποια φορά. Ήταν κάποια στιγμή βλέπαμε το Alexis Ferry Detective για παράδειγμα. Κάθε μέρα Alexis Ferry Detective. Αυτό. Ε, μα μας άρεσε πάρα πολύ και στου δύο. Και γενικά ταιριάζουν και τα γούστα μα και οι μηχανισμοί μα σε πολλά πράγματα. Κάπου διάβασα τι προάλλε ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο είναι predictability. Ξέρει πώ θα πάνε τα πράγματα, Okay. Και αυτό σου δίνει μια σιγουριά. Και μετά εγώ πήγαινα για διαβασμα mm -hmm. ε, δηλαδή, σπίτι, φαγητό. Τι ήταν, Σκέρι μου βιτρία, Ράσάουερ. το βιτρία ναι. το λέγαμε. Σπάιντερμαν e, κάποια στιγμή, Triple X κάποια άλλη στιγμή. Έχουν υπάρξει διάφορε τέτοιε ταινίε. Και μετά. Και οπότε στο θέμα το Αυτό βέβαια όμω νομίζω ότι σε βοηθάει να καθαρίσει το κεφάλι σου. Είναι νομίζω διαφορετικό κομμάτι από το να σου δώσει. Δεν σε παρακινεί απαραίτητα. Όχι, αλλά σου δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Και έχει σημα... Εγώ το αυτό έχω Αυτό δει. Αυτό σου δίνει, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Γιατί ξε... Όταν είναι... ότι είναι πιο πολύ ένα ότι φλασάρισε εκείνη τη στιγμή, οτιδήποτε έχει το κεφάλι σου μέσα. Ξέρει τα δει, δεν χρειάζεται να το επεξεργαστεί, ξέρει το επόμενο, δεν χρειάζεται να καταλάβει την μπλοκή, γιατί τα ξέρει όλα αυτά. Θα σου στείλω αυτό το άρθρο το οποίο για αυτό το οποίο σου λέω. Που λέει ότι αυτό σου δίνει μια σιγουριά για τη μέρα. Το οποίο αυτό έχει σημασία. Πρέπει να υπάρχει σιγουριά για να το κάνει. Γιατί αν υπάρχει αβεβαιότητα, αρχίζεις και σκέφτεσαι τι διαφορετικέ παραμέτρου τι οποίε μπορεί να φέρει στον έλεγχό σου. Yeah. Α. Πώ θα χώσω να κάνω το up σε φλάτερ ανάμεσα σε όλα αυτά τα meetings τα οποία έχω. Παράδειγμα. Okay. Και αρχίζει εκεί η διαπραγμάτευση. Όταν πα και λες, όχι, εντάξει, τόσο χρόνο έχω μπορώ να το κάνω, αλλά τα πα και έχει το mood και τη διάθεση ότι μπορώ να το κάνω και θα το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Δηλαδή είναι, είναι θέμα αυτοπεποίθηση. Απλά πα και το κάνει, δεν έχει λόγο να μην το κάνει. Okay. Οκ. Το, το, δέχομαι, το δέχομαι. Γενικά το, το να ψάχνω να βρίσκω έτσι τρίξ τα οποία με βοηθάνε στην καθημερινότητά μου είναι νομίζω κάτι το οποίο συλλογικά, ειδικά αυτή την περίοδο με, με, με απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί Δεδομένου ότι η μέρα μου έχει πολλά πράγματα τα οποία θέλουν να τραβήξω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να τρέξουμε την εταιρεία, πρέπει να βρούμε καινούργιου πελάτε, πρέπει να τρέξουμε τα υπάρχοντα projects, πρέπει να τρέξω το συμβόλαιο με την, με την platform, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουν άλλα άτομα από εκεί πέρα ή να προσπαθήσει να, να του βοηθήσει και να κάνει και να ράνει. Είναι άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, στο πλάι τα οποία τρέχουν και πρέπει και αυτά. Δηλαδή, Άνα. έχει πάρα πολλά τα οποία δεν είναι. Α, ξέρει είναι 20 χιλιόμετρα. Ξεκινά να τρέχει, ρε παιδί μου, θα φτάσει. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα λάθο. Σου λένε που να στρέψει και όλα αυτά. Είναι πράγματα που πρέπει να πει. Mm. Πρέπει τώρα να βρω τον τρόπο να σηκώσω αυτή την, την, πέτρα και να την πάω παρακάτω. Και μετά πρέπει να πάω πίσω να πάρω μια άλλη πέτρα και να την πάω για αυτή παρακάτω. Δηλαδή, ε, ε, έχει σταμάτη ναι. με ναι. ξεκίνημα πάρα πολύ. Ένα σημαντικό εκεί για μένα είναι να. <laughs> είναι να. Να έχεις λιγότερου λόγου να πέσει στο motivation σου. Επίση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι πάντα στην. Όχι, κάποια είναι όμω. Δηλαδή είναι κάποια notifications τα οποία δεν χρειάζεται να τα δει ποτέ. Και αυτά είναι τα reminders, για παράδειγμα. Μου mm. λε επειδή έχω τα reminders. Αν... Δεν ξέρω αν έχει. Εγώ είχα και με το που τα έκλεισα είδα ότι έχω λιγότερε στιγμέ μέσα στην ημέρα που εμφανίζεται κάτι και λέω πώ. Πρέπει να κάνω και αυτό ρε γάμο και κάτσε με να το... Και όσο σκέφτομαι πώ το κάνω, κοιλάει ο χρόνο. Αυτό όταν ήσουν φοιτητή, δεν το είχε ποτέ. Δηλαδή, από τη μια πλευρά μεγαλώνουμε, αλλά δεν είναι μόνο το τι είσαι αυτή τη στιγμή σε 33 χρονών, που δεν είσαι μεγάλο. Όχι, oh, the... Και στο λόγο που είμαι 32. <laughs> <laughs> ε... <laughs> ε... Είναι και όλα ότι είναι διαφορετικέ συνθήκες ζωή. Και οκ, okay, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αλλάξει, γιατί αυτή τη στιγμή να πληρώσει ένα νίκη, για παράδειγμα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά κάποια πράγματα τα βάζουμε και λίγο μηχανικά στη ζωή μα χωρί να πρέπει. Ισχύει αυτό. Σε δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό. Είναι, είναι είναι κάποια πράγματα τα οποία. Εντάξει, οκ. Okay, αυτή... Είχαμε ένα θέμα τώρα που κάτι περιμέναμε και δεν μου σκάσανε κάποια notifications, αλλά κατά βάση το ότι έχω κόψει σχεδόν όλα τα notifications και την ώρα που δουλεύω και σχεδόν όλα τα τηλέφωνα. Έχει βγει σε καλό. Είναι συγκεκριμένα τα τηλέφωνα τα οποία επιτρέπονται να μην πάρουν, ενώ δουλεύω. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι σημαντικό είναι, αυτό. Είναι close circle ένα hop από μένα, δηλαδή. Είναι καλά όλα ένα hop. Όχι, ενώ ένα hop ρε, οικογενειακά. Ένα hop, με, ένα hop από μένα. Ε, συγγενείς πρώτου βαθμού, άντε και δεύτεροι. Ας πούμε, ναι. Ε, οπότε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το να μην έχω... Το να μην... Ε, οτιδήποτε μπο, μπορεί να έρθει βασικά αρχίζω και το βάζω μια τάξη γιατί δεν αφήνω εύκολα κάτι να έρθει και να μου βάλει ένα task μέσα στη μέρα μου εκεί που δεν το περιμένω και έχω κάνει το πλάνο της μέρας okay. αυτό, αυτό είναι εκεί που κάθεσαι και έχει αρχίσει και έχει πάρει λίγο τα πάνω σου λες, πάμε μπορεί, μπορείς μπορεί μπορείς να τα καταφέρεις να το κάνεις και ξαφνικά σου σκάει κάτι το οποίο χρειάζεται τρία τέταρτα στο πούμε να ασχοληθεί από σένα το οποίο δεν το έχει προγραμματίσει μέσα στη μέρα σου. Και Κα το παίρνει. <laughs> <laughs> και εκεί, εκεί που είσαι αρχίσει να παίρνει τα πάνω σου ξαφνικά. Πόβο, αυτό, αυτό, είναι, πάρα πολύ ζώρικο. <laughs> ναι, αυτό κάποιε φορέ δεν μπορεί να το ελέγξει. Okay, και that's life και αυτό είναι και το ωραίο. Αλλά κάποια <laughs> δεν χρειάζονται. Κάποια. Αυτό το, το πιο πρόσφατο καλό αυτό <laughs> <παράδειγμα> που έχουμε <laughs> είναι πριν μία ή δύο εβδομάδε. Δεν θυμάμαι, ήμασταν στο γραφείο έχουμε αράξει, έχουμε κάνει κάποια πράγματα, έχει πάει σχετικά καλά ημέρα, όλα κυλάνε καλά και γυρνάς και βλέπεις ένα email mm -hmm. από... που έχει σταλεί από το mail μα. μας. Oh, ναι, 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 ναι. Το, το οποίο είναι από ένα API e key, το οποίο δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Άρα δεν έχει τρελό. Πολύ καρέ αυτό, ρε Μαλάκα. Δεν Αυτή... έχει τρελό κίνδυνο, αλλά είναι ένα API e key το οποίο είχαμε βάλει σε διάφορα συστήματα από εδώ και από εκεί, γιατί το με αυτοματοποιημένα emails. Και μάλλον κάποια μαλακή από όλε αυτέ έγινε τέτοιο. Ευτυχώ αυτό που λύκα απλά έστειλε ένα email σε μένα. Ναι, αλλά Ευτυχώς, και όλα, εκείνη τη ναι. στιγμή. Μόνο τη γάμη στη μέρα. Ναι, 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 ναι. Δεν, δεν υπήρχε κάτι άλλο μετά. Ήταν. Ναι. Το οποίο δεν ήταν. Παλιά θα ήταν. Ω, oh, το λύσαμε αυτό και βάλαμε και πέντε, ξέρω εγώ. Από... Ναι, ναι, ναι. IP tables, rules, δεν ξέρω εγώ, να κάνω. Ό,τι μπροστά μου. Και τον πέθανα. Και του στέλνω και μήνυμα και του λέω, φίλε, εδώ, τώρα σε έχω ρε παιδί μου. Θα σε πατήσω κάτω. Τώρα ήμουν να μιλάμε, όχι. Τι, τι, σημασία έχει τώρα αυτό το ποιο το βρήκε, τι, τι όρεξη είχε, πού του. Δηλαδή, και σε έριξε. Ένα πανικό. Ένας πανικός. Ναι. Αυτό, αυτό για παράδειγμα. Το οποίο αυτό νομίζω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η αντοχή μου σε τέτοια πράγματα. Mm. Mm. Και όλο αυτό προσπαθώ δηλαδή, να, να προσεγγίσω και να λύσω δηλαδή, με αυτά τα μικρά κομμάτια. Okay, τώρα τι μου δίνει από αυτό προσπαθώ να το βάλω για τη μελλοντά μου. Μετά σταματάει, μου με δίνει λιγότερη. Δηλαδή προσπαθώ λίγο κάπω να κάνω κάποιου κύκλου σε αυτό το κομμάτι. Mm. Και, να, και να βλέπω όλα αυτά δηλαδή, πώ αποδίδουν. Και εντάξει, νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Δηλαδή ζωρίζει πολύ φάση. Ε, πολύ σημαντικό αυτό. Πράγματα τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά και σου γυρίζουν τη μέρα έτσι. Και κάποια θέα. Δεν μπορούν να είναι αλλιώ από σοβαρά που είναι θέματα υγεία μέχρι λιγότερο σοβαρά που. Ε, κάτι προέκυψε τώρα και πρέπει να γίνει. Πρέπει να κάνω μια πληρωμή και δεν μπορώ. Λέω. Αυτό που παρατηρώ περισσότερο σε σχέση με πριν είναι ότι η ζωή συμβαίνει πλέον. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω σου και τα οποία όλο και περισσότερο πρέπει εσύ να αναλάβει μια δράση. Ναι. Έχει άτομα γύρω οποία μπορεί να. Περιμένουν πράγματα από σένα. Έχει γύρω στα οποία εξαρτώνται από σένα με οποιονδήποτε τρόπο. Έχει άτομα τα οποία έχουν λιγότερε πλέον δυνατότητε να ανταπεξέλθουν σε πράγματα που συμβαίνουν και εσύ πρέπει να βοηθήσει. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό και είναι όντω δυσκολεύει και σοβαρεύει το πράγμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να βρει του τρόπου να κρατά τι μπαταρίε σου γεμάτε. Δηλαδή, δεν μπορεί. Θυμάμαι, α πούμε, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό, μια χαρακτηριστική φάση. Είχαμε να παραδώσουμε ένα project στην πρώτη μου δουλειά, mm. μια mobile εφαρμογή, ε, την οποία είχαμε πει θα την παραδώσουμε το Πάσφα. Κάτι είχε συμβεί και είχα αργήσει εγώ, είχε μείνει το project πίσω για άλλου λόγου, είχαμε άλλο project. θυμάμαι για κάποιο λόγο ο χρόνο που έμεινε ήταν αστεία μικρότερο. Από αυτό που χρειαζόταν. Να. Αστεία. Δηλαδή δεν είχε καν νόημα. Mm. Και είχα πει θα πάω τρίμερο, ξέρω εγώ, παρασκευή, ε, τετραήμερο. Παρασκευή, Σαουηρική, Δευτέρα του Πάσχα. Δηλαδή το τρίμηρο, α πούμε, που είναι οι διακοπέ. Και, και είχα πει στον εαυτό μου δεν δηλαδή, θα ανοίξω καθόλου υπολογιστή, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι επί μία εβδομάδα δούλευα. Πω, 12, 13, 15, 16 ώρε. Δηλαδή, ναι, ναι, τάξε, ναι, τάξε, Αδυσόπιτα, ρε. Αδυσόπιτα. Ψόφισα προφανώ, δηλαδή ήμουν dead στο τέλο την παρέδωσα την, την, εφαρμογή και απλά μετά κοιμόμουν μία μέρα. Και την εβδομάδα που ξυπνήσαμε τέλεια, ρε. Σαν να μην έχει συμβεί. Οκ, okay, μου έλειπε ύπνο. Ναι. Τσέκο ύπνο. Απλά γεμίσανε οι μπαταρίε, ρε. Τελείωσα. Δεν έχει ρε, παιδί μου. Τώρα γεμίζουν πιο δύσκολα. Τώρα, ακόμα και να γεμίσουν οι μπαταρίε αυτέ που έχουν να κάνουν με το ξεκίνημα πραγμάτων, με, το, με την παρακίνηση αυτή την αρχική, νιώθω ότι γεμίζουν ή πολύ πιο αργά ή οριακά και ότι δεν έχουν. Δηλαδή είναι πώ είναι. Το κινητό ναι, με το προηγούμενο ναι, ναι. καιρό που σου λέει: Πήγα στο 20%. Αυτό είναι βέλτιστο. Ναι, 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 ναι. Είναι αυτό. Θα σου πω. Δεν θεωρώ ότι έχω ακόμα τουλάχιστον μικρότερη χωρητικότητα ενέργεια, αλλά έχω σίγουρα βάλει παραπάνω πράγματα στη μέρα μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει. Mm -hmm. Και α πω πού το παρατήρησαν. Όταν για κάποιο λόγο έφυγαν προπονήσα εκεί το για να διάστημα και τέτοια πράγματα από την, από την ημέρα μου ή όταν. Ξεκίνησα να πηγαίνω στη Δανία. Πότε είμαι στη Δανία, δεν έχω κάτι τέτοιο. Ξαφνικά είδα το ότι οι μέρε. Είναι μεγάλε. Είναι τεράστιο. Wow. Ε, αυτό μου θυμίζει λίγο φοιτητική ζωή. Δηλαδή, γιατί ξαφνικά πια στον εαυτό μου να ανοιχτώνει. Που αργεί να ανοιχτό τον Αύγουστο στην Δανία. Όχι, όχι όπω από τον Οκτώβριο και μετά. Ε, να ανοιχτώνει και να είμαι ακόμα στον κώδικα και να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Και, και λέω, λέω, δε, Δεν ήξερα ότι αυτό το έχω ακόμα. Mm -hmm. Δηλαδή, Είναι αυτό το οποίο είπε: Life happens. Ε, μετά από λίγο λε, και okay, πρέπει να φροντίσω λίγο τη γυμναστική μου. Δεν μπορεί να είμαι όλη την ώρα μπείρε και τέτοια πράγματα. Οπότε βάζει και τεχνικά πράγματα στη ζωή σου τα οποία μειώνουν. Εγώ ένα πράγμα το οποίο αποφάσισα εν τέλει μετά από αυτό είναι το ότι αν μία μέρα ή οποιαδήποτε μέρα εγώ πω ότι σήμερα δουλεύω και δεν πάω προπόνηση, that's fine. Mm -hmm. Αρκεί να είναι συνειδητό. Να μην το κάνω επειδή βαριέμαι. Αυτό μέχρι στιγμή μου έχει δουλέψει οκ. Okay. Γιατί δεν το έχω κάνει πολλέ φορέ. Και όσε φορέ το έχω κάνει, έχω κοιμηθεί εισφόρο. Λέω, ξέρει τι, ε, το σκέφτομαι μετά και λέω, έκανε σωστή επιλογή. Και λέω ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ ε, για μαλακισμένο λόγο. Πάντα κάτι είχαμε να παραδώσουμε ή οτιδήποτε. Αυτό ε, με ξεκούρασε γιατί κοιμόμουν με λιγότερε έννοιε τελικά. Mm -hmm. Για Γιατί αυτό είναι κάτι άλλο. Πόσο ξένιαστο ξυπνά. Καμία σχέση σχέση με όταν είσαι αφιτητή. Κατάλαβε. Οπότε, οι έννοιε τη ζωή που έχει στο μυαλό σου σου παίρνουν καπάστη. Και έχει λιγότερο καπάστη για δουλειά. Οπότε, είναι πολύ πιο ευαίσθητο στο θέμα τη παρακίνηση και του motivation. Το, σύστημα, Γιατί έλεγε, Α, είσαι αφιτητή, λεει Α, Οκ, okay, δεν τζούλησε η σημερι... Εμένα δεν πειράζει, πιω ένα καφέ μετά. Ε, ε, μετά το βραδινό θα ανοίξω να δουλέψω. Ναι, καλά, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Πε μου, πόσε φορέ το κάνει το χρόνο μετά το βραδινό να ανοίξει να δουλέψει. Πλέον δεν, μπορώ να το κάνω. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να το κάνω πέντε φορέ το χρόνο, ξέρω εγώ. Ναι. Μπορεί να και πολλέ. Ναι. Και αυτό είναι με πολύ μεγάλη δυσκολία. Εγώ πλέον το κάνω, το κάνω, λίγο πιο συχνά. Όχι πολύ συχνά. Μπορώ να το κάνω μια φορά το μηνα mm -hmm. το κάνω δύο φορέ το μήνα. Αλλά θα το είναι το αντίτιμο το οποίο διατίθεμαι να πληρώσω για να ξυπνήσω πιο ξένια στην επόμενη μέρα και να είναι λιγότερο ευαίσθητο το σύστημά μου σε αναποδιέ. Θέλει, δηλαδή, αυτό το, νομίζω αυτό το φλασάρισμα είναι πολύ καλό πράγμα. Δηλαδή, το να κάποιε φορέ να καθαρίζει και νομίζω και το, το inbox zero, το να έχω παντημένα τα πάντα, να μην έχω μικροτάσκ που με περιμένουν. Είναι αυτό το φλασάρισμα. Δηλαδή, επειδή η, η βάση των εννοιών που έχει συνεχώ αυξάνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, ίσω μετά από κάποια ηλικία να ξεκινήσει να φθίνει πάλι, αλλά τουλάχιστον στην ηλικία που βρισκόμαστε εμεί και για αρκετά χρόνια ακόμα, κάθε χρόνο θα έχει τι ίδιε ή και λίγο περισσότερε έννοιε. Mm. Δεν υπάρχει τρόπο που μειώνονται οι έννοιε. Mm. Εκτό αν πα και πει ότι κάνω, ξέρω εγώ, sabbatical και πάω ένα χρόνο διακοπέ, δεν ξέρω, ή κάτι ρίχνω, το οποίο είναι ένα πολύ ριζοσπαστικό σχέδιο με την καθημερινότητά σου. Άρα λοιπόν αυτέ παίρνουν συνεχώ παραπάνω χώρο. Άρα, όσο καθαρίζει εσύ από τι έννοιε τη καθημερινότητα, μικρόπραματάκια, τα email μου, να στείλω μια προσφορά, να κλείσω μια μαλακία, α, με έχει ρωτήσει ένα πελάτη, αν μου έχει κάνει αυτό. Δηλαδή, τα μικροπράγματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα, όσο τα καθαρίζει αυτά, mm. δίνει παραπάνω ανοχή στα, mm. στι, στα, πράγματα που συμβαίνουν. Ακριβώ αυτό δεν που έλεγα ότι αν ξεκινά τα εύκολα τη μέρα σου. Mm -hmm. πα, 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 πα. Πρέπει να καθαρίζει ίσως και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα. Και αφή... θέλει σίγουρα μηχανισμού. Και είναι αυτό... δίνεις παραπάνω ανοχή στην ουσία. Ναι, όχι. Είναι, ρε παιδί μου, ένα, ένα πράγμα το οποίο θέλει, θέλει. Τι όμω σου δίνει εσένα, σου αυξάνει το καπάστη. Τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει motivation, όχι μόνο τι εμποδίζει να σου πάρθει το motivation. αλλά... Α, μου δίνει αυτό. είναι... Ωραία, είπαμε για το πρωινό ξύπνημα. Ναι. Ότι δηλαδή να, να ξεκινήσω καλά τη μέρα, να το πω έτσι. Ναι. Έχει να κάνει. Πολλέ φορέ πλέον μου δίνει motivation ξανά μετά από πολλά χρόνια που είχε σταματήσει το να κάνω ένα feature, α πούμε. Δηλαδή να, mm. να πάρω κώδικα, να φτιάξω, να βελτιστοποιήσω κάτι και να μου αρέσει αυτό που έκανα και να λέω να mm. Το οποίο μου είχε λείψει αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή... Έχω πολύ καιρό να γράψω κώδικα. Όχι, εγώ γράφω, αλλά έγραφα πιο διαδικαστικά. Mm. Δηλαδή, έχω γράψει, συγγνώμη, ενώ έχω γράψει Terraform, τέτοια πράγματα, αυτά τα κάνω. Αλλά Python. Ξέρω να πει τώρα το <συσχελίδι> Terraform είναι κώδικα. Είναι ο Ρεζί, <συσχελί> ναι, και podcast. Ναι, 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 Έχεις δίκιο, <συσχελί> δίκιο, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. <συσχελί> αλλά Python για κάποια εφαρμογή έχω καιρό και μάλλον ήρθε η ώρα να. ήρθε η ώρα. Πολλέ φορέ αυτό που κάνω είναι στον τρόπο που οργανώνουμε <συσχελί> στην εταιρεία. Έχουμε τα πράγματα που έχουμε να πελάτε και έχουμε και τα homebrews. Αυτά είναι ναι. δύο διαφορετικά boards, α πούμε. Στο board λοιπόν το homebrews, καμιά φορά μπαίνω και πιάνω ένα φιτσουράκι ρε παιδί μου, και λέω crack. Πάμε. Ναι, ναι. Α, πολύ ωραία, μπορεί, ναι. Να μικρούλη, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι κάτι μεγάλο. Για παράδειγμα, το, το φιτσουράκι που είχαμε κάνει στο... στο, Vault live παρουσίαση σε έναν τοκιμάτι. Α, ναι, 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 Τι ωραίο. Αυτό. Μια μαλακία ήταν. Μιλάμε. Κάτι είχαμε βγάλει. Α, είχαμε βάλει το email να είναι read-only και να. Ναι, 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 ναι. Πραγματικά μηδενικό νόημα, Story, ρε παιδί μου. Ωραία feature ήταν στο Reset Password. Χαμάτο ήτανε. Ναι. Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, το «Α, μια ψιλοέξυπνη ιδέα, μια ψιλοωραία, ναι. καθαρή εφαρμογή, ξέρω εγώ, υλοποίηση». Τέτοια πραγματάκια. Και οπότε αυτά προσπαθώ που και που να βάζω και κάνα τέτοια. Ναι. Δεν το καταφέρω κάθε εβδομάδα να το κάνω, αλλά που και που, ρε παιδί μου, είναι ένα ωραίο μπουστάκι. Mm. ή Κάποια φορά που Σάββατα που προσπαθώ να κάνω λίγο πιο πολύ ή να κλείνω πράγματα τα οποία με απασχολούν, οπότε να ξεκινάω όλη τη βδομάδα καλύτερα. Mm. Ή να κάνω πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο. Βάζω κάνα τέτοιο μέσα εκεί. Ανοίγω κάνα pull request. Προσπαθώ λίγο ε, θα εκεί να το κάνω. Θέλω να πιάσω, σκέφτομαι πώ πιάσω να κάνω εγώ το admin to remote work cafe. Κάποιε βελτιώσει που έβαλε. Κάντο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, ε, υποφέρω. Μα έχουν ε, κάνει Δεν ξέρω αν το έχει δει. Διάφορα καφέ ναι. τελευταία. Έζη που μα έχει κάνει ένα καφέ τον εαυτό του από την Ολλανδία. Ναι, ναι, ναι. Έχει Πολύ, ναι. πολύ πράγμα. Και γενικότερα όλα αυτά νομίζω ότι. Άνοιξα νομίζω να ίσχυε τι προάλλε πάλι για το remote work καφέ με κάποιε βελτιώσει. Ε, Οπότε ξέρει, κάποια στιγμή μπορώ να πιάσω αυτό ρε παιδί μου ναι. να το κάνω. Είναι, είναι μια ώρα. Δεν είναι ότι θα, θα κάτσω mm. να φάω μια μέρα και μια ωρίτσα, αλλά να μ' αρέσει το αποτέλεσμα, να μου λύσει ένα πρόβλημα. Mm. Να πω, ωραία. Αυτό νιώθω ότι πλέον το κάνω αυτό για μένα, γιατί νομίζω ότι πολλέ φορέ μου λείπει το να πω ότι αυτό το κάνω για μένα. Ναι. Mm. Όπω επίση και το. το με βοηθάει να μαθαίνω, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μου έχει λείψει από το παλιά. Δηλαδή, παλιά, ρε παιδί μου, κάθε εβδομάδα υπήρχαν 10 καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου. Τώρα είναι. Ξέρει τι, Έχουμε μείνει σε κάποια. Εγώ θεωρώ ότι. Στο τεχνικό κομμάτι, υπάρχει μια σχετική στασιμότητα, επειδή μου γιατί ναι. δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω λίγο κάπω να την. Έργα το και εγώ το σκεφτόμουν και λέω. Πρέπει κάπω. Πώ πώς κάποια στιγμή λέγαμε, Α, ωραία, θα φτιάξουμε ένα τέρμιναλ το οποίο παίζει σε JavaScript. Φαλή, θέλω γιατί... θέλ, θέλ, θέλω την επόμενη φορά που θα σκεφτούμε μια τέτοια μαλακία. Να την κάνουμε. Ναι. Γιατί δεν, αυτή τη στιγμή ξέρω πάρα πολύ καλά αν ερχόμουν αύριο και σου έλεγα δεν πάμε να κάνουμε ένα terminal σε JavaScript, θα μου λες πω, να πάμε να μπλέξουμε τώρα τέτοιο. Άμισε, <laughs> δεν υπάρχει κανένα. Και αν και εσύ με το έλεγε και εγώ θα ήμουν λίγο. Αλλά αυτό σου δίνει και μια ευχαρίστηση και μια κινητοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αρχίζει και ψάχνει καινούργια πράγματα. Ισχύ. Τι είναι αυτό, Ισχύ. τι είναι το άλλο, και αρχίζει και γίνονται συνάψει εδώ μέσα και χαμό. Ε, εμένα ένα άλλο το οποίο πλέον συνειδητοποιώ ότι μου δίνει χαρά εν παλιά δεν μου έδινε είναι το να αποστάρω στα social media τη εταιρεία. Τώρα που δεν okay. το έχω κάνει μια εβδομάδα, μου λείπει. Okay. Οκ. Στάνταρ Δηλαδή υπήρχε διαφορά. Δηλαδή το νιώθει. Δηλαδή, το να... Γιατί δηλαδή, τι προηγούμενε φορέ που είχαμε λέγαμε Α, ωραία, μπούμε να βάλουμε το βίντεο να κάνουμε. Τελικά γούστα. Αυτό. Έτσι κι αλλιώ, μάλλον περιορισμένα θα το ξανακάνω πλέον. Το άλλο που μου έδωσε τρελό motivation το προηγούμενο Σάββατο. για yeah. πε. Ήρθα και πέταξα σαβούρα που είχαμε στο γραφείο. Έχουμε πολύ ακόμα να πετάξουμε. Yeah. Yeah. Αλλά. Nice. Γενικά, ενώ δεν είμαστε Τέτοιοι, με... αλλά αφένω, αισθάνομαι ότι είμαστε. Πώ λέγονται αυτοί που. Ρακοσυλέκτε. Ε, όχι ρακοσυλέκτε. Αυτοί που δυσκολεύονται να πετάξουν πράγματα και κρατάνε, ξέρει. Α, ε... δηλαδή, κουτιά μου, να κυκλοφορείτε. Ήμουν που δεν άνθρωπος, Δηλαδή, ενώ γενικά πλέον πετάω πολύ εύκολα, το θέμα το βραβείο είναι ότι φαριόμουν. Δηλαδή, τώρα που το καθάρισε και απλά μπόρεσα να πάρω τη μία τσάντα, ήδη την πήραμε τη μία. Δηλαδή, είπε, πάμε να το πετάξουμε. Δεν... Ναι, ναι, ναι. Ε, θέλει... Είναι αυτό, κατάλαβε. Ναι. Δεν ήταν ότι η δουλειά ήταν δύσκολη. Ναι το πρώτο βήμα είναι το δύσκολο. Ναι. Και αυτό το πρώτο βήμα πλέον έχει γίνει δύσκολο. Και mm. δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και θέλω να το αλλάξω. Mm. Υπότε, έτσι προσπαθώ. Ή πράγματα που Α αρέ... πούμε, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα το έχω σταματήσει ένα-ενάμιση ένα, μήνα περίπου, αλλά θα το, θα το ξαναπιάσω, ήταν το κολλημητήριο. Mm. Ήταν κάτι το οποίο μου δίνει, παιδί μου, ενέργεια. Αισθανόμουν ότι εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι μόνο για μένα, μου άρεσε, ξέρει, ήταν. Είναι γαμάτ. Έβγαινα ρε παιδί η... μου και ήμουν γαμό. Ναι. Το έκανε. Δηλαδή η διαδικασία του να το, το κάνω. Θεωρώ έχει να κάνει και, και η βαρύτητα σε αυτό. Είναι, επειδή αλλάζει η σχέση σου με τη βαρύτητα μέσα στη θάλασσα. Θεωρώ ότι μπαίνει σε άλλο μοντέλο. Ναι, ναι, θεωρώ ότι μπαίνει σε άλλο μοντέλο Εγώ το έχω παρατηρήσει όταν κάνω ψαροντούφεκο. Που είμαι ένα άνθρωπο που η δυσκολία μου να συγκεντρωθώ είναι τρομακτική. Δηλαδή λίγο που έχω καταφέρει τα τελε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχω μαζέψει λίγο το φόκου μου. Είναι λίγο ήταν ήταν, 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 ήταν τραγική, τραγικά μεγάλη προσπάθεια για να αρχίσει να γίνεται ανεκτό τελευταία. Mm -hmm. να, πω, να μπορώ λίγο μηχανικά να κάνω κάποια πράγματα. Όταν κάνω προσαρεντούφεκο. άμα είμαι, Μπορεί να είμαι τρει ώρε μέσα στη θάλασσα και να μην το καταλάβω. Mm -hmm. Εκεί πέρα σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Δηλαδή σκέφτεσαι τη δουλειά. σω τι... τα πρώτα 5 με 10 δευτερόλεπτα. Α, καλά, τίποτα. Αυτό δεν έχει νόημα. Ενώ. Yeah. Δηλαδή, δηλαδή, να μην και, και μετά είναι σαν... Καθόλου. Και μετά δεν, δεν μπορώ να το ελέγξω καν. Ξέρεις τι άλλο νομίζω ότι βοηθάει στο, στο νερό? Τι? Το ότι η ακοή σου μειώνεται πάρα πολύ. Ναι, μπορεί. Δηλαδή, ο ήχο που προσλαμβάνεις ε, και είναι λιγότερος... Και δεν ακούω το βοηθό στα αυτιά μου παρόλα αυτά. Οκ. Okay. Ε, αυτιά... Έχει ένα μόνιμο βουητό στα φτιά. Εγώ έχω ένα μόνιμο βουητό στα αυτιά να πει. <laughs> λοιπόν, <laughs> αυτό δεν μπορώ, Δηλαδή μιλάμε, θα με <laughs> είχε τρελάνε. Ναι. Όχι, είναι θέμα συνήθεια. Ε, δε, δε, δεν είναι και τόσο δυνατό. Με το που μπαίνω στη θάλασσα, το, το, το ακούω πιο πολύ γιατί κλείνει. Είναι αυτό ακριβώ το οποίο λε: σταματά, εξωτε... σταματά να υπάρχει θόρυβο. Και μετά από λίγο χάνεται. Γιατί η προσοχή είναι αλλού. <laughs> Είναι Καλά, το και ένα φοβερό. Ειδικά στη θάλασσα, αυτό δεν σημαίνει στην πισίνα τόσο πολύ. Ρε, και υπάρχει και λίγο. Μιλάει κόσμο, ξέρει, υπάρχουν κάνουν προπόνηση. Έχει μια, ένα βουητό. Στη θάλασσα, αυτό το, από το κυματάκι, λίγο με τι πέτρε. Ειδικά ε, το χειμώνα. Είναι. Δεν έχω, δεν έχω, κανένα πρόβλημα με τον κόσμο. Να μ' αρέσει πάρα πολύ ο κόσμο στι παραλίε. Οκ, okay, να πω αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω χαρούμενου ανθρώπου να κάνουν μπάνιο. Okay. Δεν Το ουστάρα να το βλέπω αυτό το πράγμα. Ε, σχετικά με την απόλαυση του βυθού, τη θάλασσα και του τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου θε εκείνη τη στιγμή αποκλειστικότητα. Το θε ολοδικώ. Mm -hmm. Εντάξει, το οποίο είναι ένα προνόμιο που το έχει υπό πάρα πολλέ συγκεκριμένε συνθήκε. Μία από αυτέ είναι να πα χειμώνα όταν δεν πηγαίνουν οι άλλοι. Το ψαροντούφωκο το χειμώνα. Είναι. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Είναι το κάτι άλλο. Μπορώ να το δεχθώ γιατί Χριστούγεννα πήγαμε για κοπέ ενισχύ. Ναι. Και υπήρχε απίστευτη μοναξιά στην παραλία. Ήμασταν ναι. εμεί. Άντε, κάποια φορά, αν υπήρχαν ένα-δύο άτομα τυχαία σε κάθε παραλία. Σε παραλία που το καλοκαίρι γίνεται πανικός έτσι. Δηλαδή, mm. δε, δε, δεν τολμάς να σκεφτεί να πα. Mm. Ήταν υπέροχα. Δηλαδή, αυτή η ηρεμία. Νομίζω ότι μου χρειάζεται λίγο παραπάνω ηρεμία, χαλαρότητα. Ναι, λίγο... ναι παραπάνω να νιώθω ότι ξέρει κάποια πράγματα. Τα κάνω με τον τρόπο μου. Μπορεί να στραβώ. Δεν, δεν mm. λέω ότι είναι ο καλό, αλλά α τα κάνω έτσι, ρε παιδί μου τώρα. Σου έχω και επόμενο τώρα. Για πε. Ενώ με σε, σε όλο αυτό, γιατί τώρα μου ήρθε. Πρώτα απ' όλα, ε, εγώ τα Χριστούγεννα, ε, μάλλον έπαθα δηλητηρία από κάτι και ήμουν να δει που κολλάει. αυτό το πολύ φα. Ε, Κοίταξε, φάγα πάρα πολύ βουλημικά ένα συγκεκριμένο τσουρέκι που λέγεται μπάμκα, το ήταν τίγκα στην και έχω την εντύπωση ότι λιγώθηκα τόσο πολύ. Εντάξει, μου τα σκάσε όλα. Αυτό ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Και ήμουνα στο, χωριό τέλο πάντων, εκεί που έχει, ένα σπίτι ο θείο μου που είναι ψηλά στην Κιώνα. Και την επόμενη μέρα θα φεύγαμε με του δικού μου να πάμε σε ένα σπίτι που έχουν κοντά στο, γαλαξίδι. Λοιπόν, οπότε πάμε εκεί. Εγώ ήμουν ρε παιδί μου από την όλη φάση γάμισέτα και ξυπνάω 26 Δεκεμβρίου και κάνει τον απόλυτο καιρό, λογικά τα να κάνει και συμπάνιο. Το, το τέλειο, πότε λέω, πάει μπάνιο. Ξέρει, μου λέει, τι, πα για μπάνιο, ξέρω εγώ, τι σου άρρωστο, αυτά, κρύο. Τι έχει γιατί είχε συμπέψει, είχες πάρει φωτογραφίε από πάνω να κάνω μπάνιο. Δεν Α, νομίζω. Όχι, δεν είχε πάρει ακόμα ψέματα γιατί δεν εγώ... είχα πάρει. 26, 27 έφυγα εγώ. Μπράβο. Ε, άρα σε έκανε μετά κιόλα. Και λέω, δεν δε με νοιάζει, εγώ πάει μπάνιο. Okay. Μπαίνω στη θάλασσα. Κάνω... Κολυμπάω μια φορά, ήταν κρύα, αλλά έχω μπει και σε πιο κρύα νερά, δηλαδή και καλοκαίρι έχω πει σε πιο κρύα νερά δεν έκανα τρελό βγαίνω Συντοπίζω ότι δεν θέλω να βγω ξαναμπαίνω μέσα ξανακολυμπάω και μετά είχα όρεξη για τα πάντα mm -hmm, το ναι. οποίο με φέρνει στο τελευταίο πράγμα που έχω, έχω να πω και το οποίο θα επαναφέρω και είναι τα κρύα μπάνι το πρωί εμένα ναι. το οποίο είναι τα, το μόνο μέσα από όλα αυτά που θα πω ότι είναι hack για μένα είναι hack όταν κάνω κρύο μπάνιο το πρωί που Αύριο το πρωί θα κάνω. Εντάξει. Ε, ξυπνάω με ενέργεια πάνω να τα κάνω όλα. Δεν μπορεί να με σταματήσει τίποτα να κάνω αυτά τα οποία θέλω. Αυτή η αγκαλιά του ζεστού μπάνιου έχω αρχίσει και πιστεύω ότι μου αρέσει τελικά. Ναι. Και ο τρόπο που σκεφτόμουν να το είχα αυτό. Θέλω να, ναι, τέλο πάντων, το έχω ξανασυζητήσει αυτό. Αλλά η σκέψη ήταν, μήπω ε, πάρω καμιά μπανιέρα. Banier ενώ Cold Plunge. Το οποίο ακούγεται λίγο μαλακία όσο το σκέφτομαι, αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει πλάκα. Ναι, ε, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό το οποίο λε ότι δεν αλλάζει το νερό. Δεν λίγο μπιχλιάρικο. Άμα πει ότι πάω κάνω μπάνιο και μετά μπαίνω εκεί. Ναι, όχι, δεν είναι μπιχλιάρικο. Α, ναι, μπράβο γιατί μπορεί να κάνει μπάνιο, γιατί εσύ στην ουσία θε να βγει από αυτό έχοντα ναι. ενέργεια για τη μέρα. Άρα, κάνει το ζάκι σου. Αυτό. Είσαι πεντακάθαρο και μετά βγαίνει στην μπαλκονάρα σου και βουτά κολλ ναι. Το οποίο πόσο το κρατά μέσα χωρί να λιώσει το νερό. Δεν έχω κάτι να ασχοληθώ, αλλά νομίζω ότι έχουν κάποια που έχουν σχετικά καλή μόνωση και καπάκι. Οπότε φαντάζομαι ότι μπορεί. Δεν ξέρω, βάζει πιο κρύο νερό ή πάγο ή κάθε, κάθε κάποιε μέρε. Δεν, δεν, έχω ιδέα. Δεν μπορώ να λέω τελείω βλακίε τώρα. Πόσα λίτρα νερό παίρνει αυτό μέσα, 100. Δεν νομίζω ότι παίρνει τόσο πολύ, γιατί σκέψει ότι αυτό. Πρε, θα μπει εσύ που είσαι εγώ τουλάχιστον έχω μία ναι. Ε, έναν όγκο ε, και δεν είναι ο σκοπός δηλαδή, δεν είναι μια πισίνα που πρέπει κάπως να κινείσαι πρέπει απλά να χωρέσει εσύ και το νερό ναι. και, Οπότε, πόσο, και πόσο, κάθεσαι εκεί μέσα αυτό το, το βλέπεις φαντάζομαι πως αντέχεις νομίζω ξεκινά ένα δηλαδή το τρίλεπτο και μετά μπορεί να το πας πέντε ξέρω λεπτά δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δηλαδή σε χρόνο είναι πάρα πολύ μικρό Οκ. Okay. ναι ναι ναι, ναι. Ε, εγώ το ακούω από μένα είναι ναι Νομίζω ότι. Το... με βοηθάει. Μετά το κρύο είμαι. Πάμ, πάμε. 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 Ξέρει τι με ενοχλεί στο κρύο μπάνιο. Νομίζω ότι με δυσκολεύει γιατί εκείνη τη στιγμή έχω ένα σκοπό που είναι να, να φω από την μπανιέρα. Ναι. Και έχω κάτι το οποίο είναι, είναι λίγο κάθα μεταξύ του. Ναι, αλλά εκεί είναι, όλο το κόλπο. Εσύ πρέπει όταν κάνει κρύο μπάνιο να αρχίσει να ελέγχει τον εαυτό σου. Να μην το κάνει γρήγορα, να το κάνει αργά. Μαζί σου, αργά, αργά το έκανα. Και να το κάνει αργά και να το κάνει με φοβικά. Να μην κάνει καμία έκπτωση το πώ θα κάνει μπάνιο επειδή είναι κρύο. Αυτό δεν σταματά ποτέ να κρυώνει τη ζωή σου. Υπάρχει ένα σημείο από το οποίο και μετά όμω ξέρει ότι αυτό έρχεται. Και αλλάζει ο τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβάνεται το σώμα σου. Αλλά σε μένα, ενώ έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει αλλάξει η ντοπαμίνη και η επιβράβευση που παίρνω βγαίνοντα από αυτό. Είμαι έτοιμο. πρέπει τη θέση να πάω να κάνω μαραθώνιο και μετά να έρθω εδώ πέρα να τελειώσω όλα τα tasks. Το έχω. Τώρα που έχω σταματήσει τα κρύα ντουζ δύο μήνε σίγουρα. Μάλλον τρει. Μάλλον τρει μήνε θα έχω σταματήσει γιατί το Δεκέμβριο έκανα 100% και μάλλον και κάπου στο Γενάρη. Ε, Πάντω το, το κρύο μπάνιο είναι από τα πράγματα τα οποία από πολλέ διαφορετικέ πλευρέ φαίνεται να δουλεύει στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή αυτό το, σοκ βασικά που περνά και η ντοπαμίνη που παίρνει από το σοκ. Και το άλλο, που εσύ διαφωνεί, αλλά εγώ το έχω πει, είναι περιορισμένοι υδατάνθρακε. Τώρα δεν το τηρώ. Είδε. Εξαφάνισα μισό χαλβά. Έφαγα τα πουράκια. Δεν. νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο. Ναι, σε μένα λέω. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω χαλαρώσει αυτή τη στιγμή. Δεν μου κάνει. Με... Δεν έχει χαλαρώσει τώρα που φάγαμε τα κολοκυθάκια τα δεν έχω, δεν έχω διαφορά. Ούτε είχα λόγο να πάρω κολοκυθάκια και τα Κανέναν όμω. Ναι. Απολύτω κανέναν. Δεν ξέρω τι με πιάνουν μερικέ φορέ και τα παίρνω. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω τι σε πιάνουν. Ναι, ναι. Είναι <laughs> κάτι το οποίο είναι στα ανεξήγητα πράγματα του σύμπαντο. Ναι. Κλείνω από μένα να πω ότι το κομμάτι του να κάνει πράγματα αυτό που είπε ήρεμα και με του δικού σου όρου επίση έχει και αυτό σημασία έχει hey, πάρα πολύ σημασία γιατί δεν έρχονται πράγματα πα, 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 πα που σε χτυπάνε και εν, εν τέλει νιώθεις, τη να σου χτυπάει και την πόρτα μετά. <laughs> <laughs> Καλά, πολύ ζόρι. αυτό είναι για άλλο podcast. Ναι. Ναι. <laughs> cool. mm. Άρα πώ το κλείνει εσύ τον δικό τι προτείνει, τι, ποι, Όχι τι προτείνει, ποιοι είναι οι δικοί σου μηχανισμοί σήμερα. Νομίζω οι δικοί μου μηχανισμοί είναι να, βρω, να βρίσκω μικροπράγματα στην καθημερινότητα που ανακύκλου μου δίνουν εντόπα και να, τα, να προσπαθώ να τα ακολουθώ. Mm -hmm. ε, όχι απαραίτητα, όσο πιο ευλαβικά μπορώ, αλλά όχι σε ψυχαναγκαστικό βαθμό. Mm -hmm. Απλά να προσπαθώ να τα κυνηγάω. Είναι το πρωινό ξυπνό κάποια περίοδο, είναι η γυμναστική σε κάποια άλλη, είναι, ξέρει λίγο mm -hmm. όλο αυτό το κομμάτι. Ε, μετά είναι το, το καθάρισμα... Από, τη, από τα πράγματα τη καθημερινότητα τα οποία σε απασχολούν, γιατί όλα αυτά που σε απασχολούν σου τρώνε εκείνη τη στιγμή κεφαλικού κύκλου. Άρα, αν μπορεί να κόψει κάποια από αυτά, mm. do it. Είναι κάποια ημέρε που σε απασχολούν, μια προσφορά, ένα task, αυτά δηλαδή, αυτά τα μικρά που λε και εσύ, ρε, παιδι, μου, βγάζετε όσο μπορεί. Κάνε πράγματα για σένα με τον τρόπο σου, όπω τα θε, ρε παιδί μου, ευχαριστίεσαι, και. Αυτά νομίζω. Ε. Γενικά, βλέπω ότι το να, βρ... να προσπαθεί να καθαρίζεις λίγο και να συγκεντρώνεσαι σε πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα δουλειά ή καθημερινότητα ε, βοηθάει με έναν ή τρόπο. Δηλαδή, το νερό, δηλαδή, για μένα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα Το κολυμπητήριο. Το κολυμητήριο, το να πάω στη θάλασσα για παράδειγμα για να κάνω μπάνιο τώρα, Ας πούμε. Mm. Ε, όλο αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Εσύ. Εγώ, λοιπόν, ε, να ξεκινάει η μέρα καλά, αυτό είναι σημαντικό για μένα. Δεν είναι ξυπνάω νωρί το πρωί είναι. Μ, κόβω περισπάσει και το κάνω πολύ δύσκολο να μπορεί κάτι να σπάσει τον ερμό τον οποίο έχω πιάσει. Γιατί αν κάποια στιγμή έχω πιάσει ερμό και λέω, let's go, πάμε, το έχω. Αυτό δεν θέλω να σπάσει. Δηλαδή, καλύτερα να σπάσει για καλό λόγο. Mm. Για λόγο που αξίζει να το πω έτσι. Ισχύει. Ε, αυτό. Ξεκινάω από τα εύκολα, να φεύγουν. Σημαντικό και αν μπορώ να έχω κάθε μέρα ένα στόχο, όχι δεύτερο. Εφικτό. Mm -hmm. Αυτό μένα με βοηθάει γιατί λέω ότι αν κρατάω σε αυτό ή streak, ή όπω λέγεται, αυτό δεν ξέρω, ε, το έχω. Δηλαδή, αυτό παραδόξως, όσο περισσότερο καιρό το κάνω, τόσο περισσότερο ευθοποιήσει μου δίνει. Σερί. Ναι, ναι, ναι. Είμαι απλά είμαι σερί. Δηλαδή, unstoppable. Ναι. Ωραία, φάση. Κουλ. Για πες, τι έχουμε να προτείνουμε. Λοιπόν, αυτό που δεν θυμάμαι αν έχουμε προτείνει ή αν έχω προτείνει στο παρελθόν <coughs> αλλά σκεφτόμουν να προτείνω τώρα γιατί είναι κάτι που προσπαθεί και με βοηθάει λίγο να οργανώ τη μέρα μου, είναι το, το Obsidian mm. που είναι ένα notebook θα το έλεγα, δεν είναι δηλαδή κάτι φοβερό ε, παίζει full με breakdown, το οποίο μου αρέσει mm. εμένα γιατί το χειρότερό μου είναι να θέλω αύριο να μεταφερθώ σε κάτι άλλο ναι, και να ρε, πρέπει ναι, πρέπει ναι, το ναι, φορμά του ναι. να το κάνω κάτι άλλο ή να έχει κάτι το οποίο παί... γενικά δεν μου αρέσει ρε παιδί μου αυτό το να είναι κάτι κλειστό σε ένα σύστημα άρα με έχει βολεύσει πάρα πολύ σε αυτό είναι πολύ παραμετροπίσιμο και προγραμματίσιμο δηλαδή μπορεί mm. μπορείς να κάνεις, έχει πλαγίν στα οποία μπορείς να βρεις κάποια που σε βολεύουν να κάνεις την καθημερινότητά σου και σε κάποια στιγμή μπορεί να γράψει λίγο κώδικα. Δηλαδή, για παράδειγμα, Κάτι το οποίο κάνω τώρα είναι ότι έχω κώδικα που μου βγάζει. Μάλλον κάθε μέρα ανοίγω ένα καινούριο Μάρτινταο αρχείο, το οποίο είναι πολύ κοντά στο οποίο έχει περιγράψει και εσύ μου, έχει αρέσει η ιδέα γενικά και τη χρησιμοποιώ. Το οποίο markdown αρχείο έχει τα tasks μου. Τα tasks μου έχουν. Δεν δηλαδή τα βάζω κάθε πρωί, ρε παιδί μου, αυτά που θέλω να κάνω. Αυτά έχουν κάποιε ντομάτε που υποθέτω ότι θα μου πάρουν. Και έχω βάλει ένα JavaScript κώδικα, ο οποίο μετράει τι ντομάτε που έχω βάλει εκείνη τη μέρα. <laughs> Οπότε ξυπνάω το πρωί, λέω: Θα κάνω όλα αυτά σήμερα. Ναι. Βγαίνει αυτό, ρε παιδί μου, 16 ντομάτε. Λέω εγώ, λοιπόν. Άρα λοιπόν, μου λε τώρα εσύ ότι θα έχει 8 ώρε παραγωγική συγκεντρωμένη δουλειά. Ναι. Πιο κορυδεύει. Και εκεί πέρα έχει και κόβει. Άρα λοιπόν, αυτό με έχει βοηθήσει, ρε παιδί μου. Έχω βρει έναν τρόπο που δουλεύει για μένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το βλέπει για όλου. Ναι ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί πολύ εύκολα να το φέρει στα μέτρα που μου έχει okay. αρέσει πάρα πολύ σαν. Mm -hmm. Οπότε obsidian.md νομίζω είναι το. Οκ. Okay. Mm. Ε, προτείνω. Έχω προτείνει το A16Z podcast τη Andreas and Δεν θυμάμαι, αλλά. Πάμε το podcast τη Andreas and Γιατί τελευταία. που είναι ένα επενδυτικό, ένα VC firm. Και. Μ' αρέσει τελευταία να ακούω αρκετά podcast γύρω από startups και τέτοια πράγματα. Μάλλον κάποιο είδου nostalgia με έχει πιάσει. Okay. Οπότε ναι. Andreas and podcast. Ωραίο. Ωραία φάση. Τέλεια. Φτάσαμε επεισόδιο 20. Έλα, ρε! Ε, νομίζω, ναι. Δεν είμαστε. Πρέπει να είμαστε. Τι θυμάμαι, ναι. En Slash <laughs> s 5 Μάλλον η e 20. Τέλεια. Αυτά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.